φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Χιλίζει. Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από το γήπεδο της ΕΑΠ, όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς μεταξύ Net Reapers και Yellow Submarine. Νωρίτερα είχαμε την δύσκολη νίκη των Τεκβάτη απέναντι στο Φίλι Νίγκο και τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς της βραδιάς που αναμένεται εξίσου συναρπαστικό. Μαρκόπουλος με την μπάλα στα χέρια θα βγάλει έξω για τον Κουλιά. Αυτό σκάρει για τρεις αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό. Μπάλα στα χέρια του Τάκη που τελειώνει την φάση. 2-0. Είναι τρίτο σκοπί. Το τελευταίο διάστημα παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ και θα προσπαθήσουν να κάνουν ακόμα μία έκπληξη. Εδρεωθούν στην πέμπτη θέση. Ο Κμωτός πιέζει για κλέψιμο. Πάρε στα χέρια του Μάργελου. Κλέψιμο για τους Net Reapers, οι οποίοι από την αρχή μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Σιρώνει στο transition για τρεις. Όχι. Ριβάτα με δικό του καμπάσι. Στεφανίδης κατεβάζει. Α, λίγο έλειψε να κάνει αυτό δευτερόλεπτα. Ο Ψάκφερας στο κέντρο. Στεφανίδης για τον Μάργελο. Μάργελος για τον Κούγια. Καμπάς από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Ριμπάουντ το αμυντικό, θέλει να τρέξει το Σιρώνης, πήρε φάουλ από Μάργελο. Είναι τρίπερς οι οποίοι εμφανίζουν μια ομάδα πάρα πολύ ψυχομένη που το τελευταίο διάστημα έχουν βρει αυτοματισμούς, παίζουν πολύ όμορφα. Έχουν και κόσμο στις κερκίδες που τους εμψυχώνει και αυτό παίζει το ρόλο τους, το ρόλο του. Σαπουνάς με την μπάλα. Λάθος από τους μετρήτες, η μπάλα περνάει. Στο κίτρινο υποβρύχιο με τον Μαρκόπουλο να δίνει στον Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης ο οποίος υπέγραψε την τελευταία νίκη της ομάδας του με τα μεγάλα του κόβαλα στο τέλος. Καμπάς από τον Καρκουράρη. Σιρώνης Τάκης περνάει. Δεν μπορεί να ξεκινά. Για το 4-2. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Αρκόπουλος. Το δευτερόλεπτα αυτά. Θα πάει στο αστοχή. Μπερδέσκι και έχασε ένα φαινομενικά εύκολο λέει. Από νωρίτερα νομίζω ότι υπήρχε παράβαση του δευτερολέπτων. Τάκης πέρασε. Ελεύθερο σουτ Κοκμωτός. Όχι, rebound από τον Μάργελο. Βρίσκεται στο τέλος την μπάλα με το σώμα. Δείχνει την μάχη του πίσω λίγο στο μάτι. Μαρκό, Στεφανίδης. Για τρεις, πολύ κακό το σουτ, Καλιάδρας, ο Τάκης βρίσκεται πολλά και ουσιαστικά δυσκόλεψε, έκρυψε το οπτικό πεδίο του αντιπάλου. Τι να κάνω. Αντώνης Σαπουνάς. Προβάδισμα 5 πόντων για τους Net Reapers που παίρνουν ζεστή. Κουλιά. Μάρκελος. Γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Κλέβει την μπάλα. Θέλω να φύγει σε αυτό το γήπεδο ο Μινογιάννης. Λέει από τον Κοκμωτό, νομίζω κόπηκε. Από τον Καμπάς την μπάλα και πάλι για τους Reapers. Παίρνει ο Σιρώνης. Σαπουνάς και πάλι για τρεις. Πάλι έστωπα. 12. Yeah.
είναι παράγοντας μέσα στο μάτς. Έχει πετύχει 6 πόντους, 4 πόντους στο πάκι. Στεφανίδη, πάρει για 3, αστοχή. Ριμπάουντ του Καμπάση, αυτός με λίγη περιπέτεια σκοράρει. Τυρώνης κατεβάζει. Τάκης. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, δεν μπορεί να σκοράρει. Μάχε το Μινογιάννης, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται για μια κατοχή. Μαρκόπουλο, περνάει το κέντρο, το όριο ποσάρι στον Μάργελο. Κούγιας, πέρασε. Παίρνει φάουλ για πολλές. Μέσα η πρώτη, 15. Πολύ μόνο. Και τον άδειο, θέλω πάω κάτω κάτω για το κόσμο. Να κάνει το όλοι βάλει. 2 στις 2 κοντούλια, καλό. Σούπερ βολόν, 16 για το σκόρ. Τυρώνεις. Για το Σαπουνά πέρασε. Άλλαξε στον αέρα απόβαση και παραλίγο να το βάλει και αυτό. Κάλης. Ευκαιρία να μειωθεί κι άλλο τώρα η διαφορά. Σαφανίδης. Θα βγάλει στον Καμπάση, ελεύθερος για 3. Καλό είναι και στο 19 ο Καμπάση ξεκινά καλά. Και από το 12 πάμε στο 19 πολύ γρήγορα. Έρχεται η απάντηση για τους Γέλλους Σαμαρίν. Με τον Κάλι να έχει περάσει και αυτό στο μάτι. Έλειψε στα δύο τελευταία. Τυρώνει για 3. Αστοχή λοιπόν τα σκοτών. Κούγια. Που δίνει στον Κάλι. Τυρώνει. Περνάει. Σαπουνάς και πάλι. Όχι, ριμπάουντ όμως επιθετικός ο Δημοτός. Γυρίζει, κλείνεται. Το καλάθι θα έρθει και μετά το Μινογιάννη. 12-9. Σπάνε το σερί. Είναι τρίπες. Κάλης. Να ο Κάλης που βγάζει. Το χρόνο, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αμυντικό rebound και γρήγορα φεύγουμε τον κοσμοτό. Κοιτάξτε εδώ πόσο άμεσα πάει προς τα αντίπαλο καλάθι, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Και τώρα ο Κάλης περιμένει, δίνει στο Στεφανίδη, προσπίσει στο Στεφανίδη, πάτησε τη γραμμή. Το λεγόμενο negative step, που λέει και ένας συνάδελφος. Πάμε καλά. Διαμαντόπουλος στο μάτς. Ενώ μπήκε και ο Γκασόλ. Ο Αγγελίνα. Να το. Σαπουνάς για 3. Εντάξει, το παράκανε. Θα δέμε το rebound υπέρχεται στον Σαμμαρίν. Διαμαντόπουλος. Αναστασόπουλος για τον Εκάλη. Ελεύθερο σούτ μετά το πήγε και καλάθι. Για το 12-11. Αγγελινό Κοκμωτός. Τζανής για 3, άστοχος. Και γρήγορα ο Διαμαντόπουλος θέλει να ανοίξει τον εφηδιασμό. Κάλης. Για τον Καμπάση.
μπάση, κοντά στο καλάθι, rebound από τον Αγγελινά. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα θέλει να φύγει στο αρχικό γήπεδο. Δεν μπορεί όμως να ολοκλήρωσει τη φάση. Κάλλης κλέβει από πίσω προς τη μήνω ο Αγγελινάς, προσπαθεί ο Τζανής. Ο Κάλλης έμεινε γερή, ο δεύτερος δεν το πήρε. Θα σκρινάρει ο Καμπάσης για να του δώσει την επιλογή. Μένει κοντά ο κομμωτός, καλή άμυνα. Καμπάσης με πολύ καλή ψυχολογία. Νάτος ο Δημήτρης Καμπάσης, ο οποίος έχει μπει εντυπωσιακά στο μάτς. Πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο, φτάνει στους 8 πόντους. Καλάθι Αγγελινάς, τελειώνει το φάση προσεκτικά, 14 όλα, μεγάλο παιχνίδι στο ξεκίνημα, με το σκορ να εναλλάσσεται, οι δύο ομάδες παίζουν ωραίο μπάσκετ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Κάλλης Διαμαντόπουλος, καλή άμυνα του Τζανί, τον δυσκολεύει πάρα πολύ και τώρα ο Κάλλης μένει με τον Κοσμωτό, πολύ καλή άμυνα του Κοσμωτό. Time out του Αγγελόπουλου, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Προμηθέας Park. Επαναφορά για τον Κάλλη, ο οποίος δίνει την μπάλα μέσα. Αλλάζουν την μπάλα Κάλλη για δύο μέσα. 14-16. Τάκης θέλει να επιτεθεί σε πρώτο χρόνο, βγάζει έξω. Τζανής είναι πολύ καλό σουτέρ. Ου! Αφήνει για τον Μαρκόπουλο. Παλιάρα. Μαρκόπουλος. Κάλλης. Τρίναρεος. Παλιάρα. Βάσα. Αναστασόπουλος για τρεις. Για τρία φάουλ. Σαν Μαρινιά να δούμε, τζίχος. Θα πάρει ένα σκρίνο, θα κελέσει για τρία. Ριμπάουντ εξωτικό. Πάσα για τον Αγγελινά, κλέβει ο Διαμαντόπουλος. 5 δευτερόλεπτα, 4. Πασάρι, κλέβει ο Τάκης. Τζίχος, πρόλαβε το ρολόι. Άρα λίγο, τελειώνει το δεκάλεπτο. 14-16, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Πρώτη επίθεση με τον Θωμαίδη να φύγει στον τοίχο. Το πρώτο σούτ από τη γωνία είναι άσχημα από τον Θωμαίδη. Rebound από τον Τάσο. Και τώρα Κάλλης. Πασάρι στον Μάργελο, ξανά ο Κάλλης. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα και ο Κούγιας. Σκοράρι για τρεις. Μαγεία από τον Κάλλη. Αυτός και ο Χρυσάφη. 14-19. Από μια εκπληκτική φάση. Ζανής πέρασε. Εκτελεί για δύο μέσα. Η απάντηση από τον Ζανή. 16-19. Ωραία η φάση του Κάλλη όμως. Εδώ κοιμήθηκε η άμυνα και ο Καμπάς σήμερα. Εκμεταλλεύεται όλα, ό,τι του δίνει η αντίπαλη άμυνα. 16-21 με τον Καμπάς να γίνει το πρώτος διψήφιος στο μάτς. Τζίφος για τον Θωμαίδη. Ξανά ο Τζίφος, σουτάρει για τρεις. Τζίφος, ριμπάουντ από τον Κάλλη. Φοβερή πάσα ακόμα μία και ο Μάργελος παίρνει φάουλ από τον Αγγελινά. Εκπληκτικές δημιουργίες από τον Κάλλη. Άμα είναι πρώτος εγώ, θα πρέπει να
νομίζει είναι καλά του σήμερα με μαλλιά. Μέσω Αμάργελος 16-22. Ο Αγγελινάς, ο οποίος η φανέλα του περισσότερο μοιάζει με το Σαν Μαρίν παρά με τις ομάδες του. Παρ' όλα αυτά παίζει για το Σαν Μαρίν. Κάλης το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Ο Κάλης, ο οποίος έχει περιοριστεί πιο πολύ σε δημιουργικό ρόλο σήμερα. Καμπάς, ακόμα ένα σουτ. Το βάζει και αυτό. Τι κάνει σήμερα ο άνθρωπος. 26, Ζήφος. Καλούνται να βρουν λύση. Με τρίπερ χρειάζουν μπερδεμένοι. Ταστόπουλος στη γωνία, Ζήφος. Η πάσα, πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Κλέβει ο Κάλης. Ξανακλέβει ο Θωμαίδης, χωρίς φάουλ. Ταστόπουλος στη γωνία. Αγγελινάς προσποιείται. Έξτρα πάσα, ελεύθερο. Η διαφορά πέσει στις 6. Η μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι. Μάργελος παίρνει. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 20-27. Μα είδες. Ταστόπουλος. Ζήφος δηλαδή. Ταστόπουλος για δύο άστοχος. Λοιπόν του Κάλλη. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει το κέντρο. Κούλιας φέρνει κι άλλο ένα φάουλ. Τρίτο ομαδικό των Net Reapers. Ξαναλέω ότι δεν είναι καλό για μια ομάδα εδώ στο Πορτοκάλι να έχει 12 παίχτες. Γίνεται κακό rotation και ενδεχομένως ακόμα το πληρώσει σήμερα η Net Reapers. Μπορεί ένα roster 12 παίχτων να φαίνεται γεμάτο, ενώ εξαφανίζει τώρα κάνει 30. Μπορεί ένα roster 12 παίχτων να φαίνεται γεμάτο, αλλά όταν μια ομάδα αναγκάζεται να βάζει, να βγάζει, να βάζει, να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει, όπως εδώ στο μπασκετάκι. Ζανίδη για τον Ταστόπουλο. Ταστόπουλο πάει κοντά στο καλάθι, πατάει γερά στο αρχή. Κι άλλο κλώσμα. Αλλά ο Θωμαίδης δίνει την μπάλα στον Κάλλη. Αλλάζει για τον Σπαλιάρα. 20-30. Άλλο λάθος, διορθώνει ο Θωμαίδης και κλέβει. Έρχεται στο ανοιχτό γήπεδο. Πασάρι στον Τζίφο.
Μπάουκς το παίρνει, δεν το βάζει όμως. Rebound αμυντικό. Εδώ ήταν ένα σούτ ρυθμό, ένα σούτ ψυχολογίας, θα μπορούσε να αλλάξει το ρυθμό. Κούγιας για το Στεφανίδη. Τάλης με τον Τζανί. Καλή άμυνα του Τζανί, γύρισε ο Τάλης, πήρε φάουλ. Κάλης τοποθετημένος στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές. Σπανίως αστοχή. Ο Κάλης ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα της Α1ΣΚΗ με τη φανέλα της Γαλήνης στους τελικούς με τον Κεραυνό Αιγίου. Και έτσι η Γαλήνη από το χρόνο που παίζει να έρθει στην Γάμα Εθνική. 20-32 με τον καλύτερο παίχτη της διοργάνωσης. Τζανής για τρεις. Ένα μεγάλο σύμφωνο που χρειάζεται. Όσο τίποτα άλλο είναι τρίπερ. Είναι μια ομάδα που παίζει με ψυχολογία, χρειάζεται τα μεγάλα σουτ και ξέρει να γυρίζει μάτς. Αναστασόπουλος, Κάλης. Κοντά του Αγγελινάς. Ωραία πάσα στο Σπαλιάρα. Γυρίζει ο Σπαλιάρας, μεγάλο καλάθι. 23-34. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Μινογιάννη. Μινογιάννης για τον Αγγελινά. Αγγελινάς γυρίζει. Αρχίζουν και ξυπνούν. Είναι τρίπερς. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ. 25-34. Είναι ομάδα που δεν πρέπει να τις υποτιμήσεις επουδενή. Μια ομάδα refuse to lose. Η ομάδα των θαυμάτων. Αγγελινάς αστοχή, rebound αμυντικό. Στεφανίδης. Τάλης. Σουτάρι για τρεις. Είναι άστοχος, rebound αμυντικό. Μινογιάννης. Πυρώνει. Ο Σμωτός πέρασε και πήρε πάνω για το λάθος.
4. Στους 6 διαφορά. Είναι Trippers που είναι μια ομάδα που ποτέ δεν τα παρατά. Το είπαμε και νωρίτερα. Μαρκόπουλος για τον Κάλλη. Μαρκόπουλος σκοράρει. Ζανής στο αμυντικό rebound. Έχει νίξει ούτως ή άλλως ο χρόνος. Η μπάλα είναι για τους Reapers. Άλλη στάρ για τρεις μα, step back στο εκεί. Λυπάω το αμυντικό. Και κοιτάξτε εδώ ο κοσμωτός πως τρέχει μέχρι την άλλη πλευρά. Το φάουλ. Θέλει να απαντήσει άμεσα, δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Διαμαντόπουλο. Βγάζει έξω τον Μαρκόπουλο. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Σπαλιάρας θέλει να δώσει μια λύση. Δημογιάννης στο rebound. Σιρώνης. Περνά το κέντρο. Πέρασε. Κλείστηκε. Πέταξε την μπάλα. Δεν ξέρω καλά αν ακούγομαι. Οι οπαδοί των Net Trippers σηκώνουν το γήπεδο στο πόδι. Και άλλη μια ανατροπή αυτής της ομάδας. Από το μείον 12 στο μείον 2. Λίγο πριν το ημίχρονο. Κάλλης γρήγορα μέσα στις 4-5 δευτερόλεπτα διέχει το δίκτυο του σκόραρου. Σιρώνης για το Σεργιάννη. Πάρει για 3. Δεν μπορεί. Rebound από τον Μάργελο. Ελευθερώνει στο Σπαλιάρα και τώρα Κάλλης. Απόκληση 2,5 δευτερολέπτων στα 2 ρολόγια. Κάλλης δεν βιάζει καθόλου. Εμπειρός άλλωστε. Περνάει. Παλιάρα, στάρια 2, airball. Τελειώνει η επίθεση.
Γιώργο Αγγελόπουλο νωρίτερα, γιατί δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές. Οπότε πλέον το παιχνίδι θα συνεχιστεί χωρίς προπονητή για τους γέλους των Μαρίν. Είχε μια λογομαχία με τον DDT, πλέγα, για κάποια σφυρίγματα. Ο Σεργιάννης βάζει τις δύο βολές. Κάλης. Έχουμε πλέον ένα τέρμπι. Δύο πόντων, μετά θα είναι μέσα στην πλάτη. Μάργιο. Δύο βολές. Δύο βολές για τον Λαμπρόπουλο. Μέσα η πρώτη, 34-37. Ο Λαμπρόπουλος που για πρώτη φορά πέρασε το παιχνίδι. Βλέπει λοιπόν ο Σαπουνάς εδώ από το Στεφανίδη. Είχε μείνει ξεχασμένος ο Πορτοχολάς Σαπουνάς. Τάκης Σαπουνάς. Γιάκος, Κοκμωτός, φάουλ, βολές. Μια και 30 για το φινάλι του τρίτου περίοδου, σε ένα μάτς το οποίο φαίνεται πως θα πάει ντέρμπι. Άστοχη και η δεύτερη, μάχη για το rebound. Κερδίζει ο Κούγια. Ανεκμετάλλευτες αυτές τις βολές για τους δύο τρίτες. Στεφανίδης πέρασε. Γιατί έβγαινε έξω από παρεμβολή του κοσμοτού. Έτσι λοιπόν η Σαμαρίνη επαναφέρει με τον Κούγια, τον Πανίδη. Αφήνει στον Τάκη. Ο Τάκης αλλάζει με τον Κοσμωτό. Περιμένει ο Σεργιάννης. Τελικά ο Τάκης θα πάρει την μπάλα. Γυρίζει. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο της ΕΑΤ. Πανζουρλισμός από τον κόσμο των Τρίπερς, που και σήμερα δίνει δυναμικό παρόν. 36-37. Βρήκε διάδρομο, πήρε το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Ο Στεφανίδης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός στερβολό, που σπανίωσε στο χ. Μέσα η πρώτη, 36-38. Στεφανίδης για τη δεύτερη βολή. Δεν θα την βάλει. Εσπάνω από Γιάκος. Το τρίκ με την κόρνα έπιασε. Και τώρα Σαπουνάς πάει απέναντι στο Λαμπρόπουλο. Μάχε το κορμωτός. Τελικά δίνεται σε δεύτερο χρόνο στον Καμπάση. Το τρίτο μαδικό. Από πολύ νωρίς φαίνεται πως οι δύο ομάδες θα συμπληρώσουν φάουλ. Καλής. Ευχαριστώ Λαμπρόπουλο. Χαντόφ και πάλι με τον Γκάλη. Φοβερή πάσα στον Στεφανίδη που μπορούσε να σηκωθεί. Προτίμησε Καμπάση. Έρμπολ του Καμπάση. Μάχη του Λαμπρόπουλου και
sub με τον Τάλι να τον αφέρει. Πολύ δύσκολη φάση, airball. Ριμπάουντ από τον Τάκη και γρήγορα οι Reapers θέλουν να τρέξουν. Κερδίζουν με τον Κούλια η Yellow Submarine. Ένα παιχνίδι που έχει πάει πολύ σωματική επαφή και θα έχει αρκετές βολές από εδώ και πέρα, γιατί ήδη με 2,5 λεπτά και κάτι, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, οι δύο ομάδες έχουν 4 και 3 φάουλ αντίστοιχα. Οπότε και η ευστοχία στις βολές θα παίξει το ρόλο της. Από το επόμενο βολές, από τώρα βασικά βολές, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε στην προσπάθεια. Πλέον όμως και οι δύο ομάδες θα είναι στον πόνο. Ετοιμάζεται ο Σπαλιάρα, ετοιμάζεται και ο Γκενινάς ή αλλιώς Γκασόλ. Τάκης αστοχή, είπαμε, οι βολές θα παίξουν τον ρόλο τους. Δεύτερη βολή θα μπορέσει να είναι διακομμένη. Ετοιμάζει ο Αγγελινάς να περάσει το παιχνίδι. Ο Τιάκος θα κάνει στον πάγκο. Κάλλη, σταμάτησε την τρίπλα. Κλέβει ο Τσιρόνης. Από πίσω από τον Κούλια. Τάκης με τον Καμπάση, τον πάει στη δύναμη. Περιμένει ο Σπαλιάρα, τώρα δίνει στο Σπαλιάρα τα 6 μέτρα. Όχι, Αγγελινάδιο τον Τυρώνη. Τυρώνης για τον Τάκη και πάλι ο Τσιρόνης βρίσκει χώρο και χρόνο, κακός ο Τάλης. Από τον Τσιρόνη βολές για τον Κάλλη. Let's go.
1 στους 2, 36, 41. 2 στους 2, 2 στους 2, 36, 42. Μια φορά εμπιστεύτηκα την γραμματεία, τον κύριο που κάνει το scoreboard και είπα λάθος το score, επειδή δεν την είχα δει πολύ. Ευτυχώς υπάρχει και η σταματεία που κάνει φίλο. Ο κύριος Φραγκούλης πέρασε από ένα τεστ και τελικά αποδείχθηκε μεταξεταστέως. Το νου του μάλλον το έχει στο σάντουιτς τα θέματα. Ούγιας με Ολίβια ψυχραιμία, 36-43. Αυτή τη φορά μπήκε γρήγορα ο πόντος, παραδόξως. Πάντα 6-44. Διαφορά στους 8. Τζανής. Σαπουνάς για 3 άστοχους. Κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στους σκόροι οι Trippers, αλλά είναι μια ομάδα που και πίσω να μένει, έχει τρόπο να τα γυρνάει. Κάλης. Με τον Τζανί πέρασε. Πάσα έξω. Κούγιας για 3. Όχι, rebound του Τζανί. Αυτή ήταν ευκαιρία για την πρώτη ψήφια διαφορά των Σαφάρι. Αγγελινάς χαμηλά. Ποστάρι γυρίζει εύκολα. 38-44. Στεφανίδης για τον Κάλλη και πάλι ο Σεφανίδης. Γύρισε ο Μάργελος, δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Τάκη. Κακή πάσα. Ελλάδος Τάκη. Σεφανίδης πέρασε. Κλέβει ο Αγγελινάς. Κοιτάξτε εδώ τον Μάρκο Κύρωτο. Αγγελινάς! 40-44! Ζήτησε time out ο Μαρκόπουλος, λέει δεν αργά, είχε μπει μπάλα στο παρκέ. Κάλλης, goal foul! 40-46! Δεν υπάρχει λόγος τώρα να καλέσει time out. 40-46, κύριε Φραγκούλη. 40-46. Γυρίζουμε σε λίγο. Η βολή μετά τον goal foul από τον Κάλλη. 40-46 το σκορ. Ο Κάλλης θα ευστοχήσει για το 40-47. Η Γέλλον Σαμ Μαρίν και πάλι βρίσκουν τον τρόπο και σπάνε το σερί και τον ενθουσιασμό βέβαια των αντιπάλων τους. Σαπουνάς για τον Αγγελινά. Χαμηλά. Πάσα στον Τάκη. Ελεύθερος Τζανής. Σε σούτριον πόντον όχι. Rebound από τον Διαμαντόπουλο. Και τώρα Κάλλης. Σουτάρι για 3. Μέσα. 40-50. Ο Κάλλης σε ένα μεγάλο σουτ. Πετυχαίνει 6 συνεχόμενους πόντους. Δεν μπορεί ο Τζανής. Στο μεταξύ ο Κάλλης και πάλι βλέπει ο Τζανής. Κοιτάς από τη σφαλιάρα. Τζανής πασάρει στον Σαπουνά. Κράτησε αυτός. Γυρίζει. Βήματα βέβαια. Εδώ υπήρχε ένα γερό τσεκάρι ο Ζανέ, ο οποίος έδειξε να πέφτει άσχημα, τελικά σηκώθηκε. Αγγελινά
Αγγελάς με τον Κάλλη. Γυρίζει ο Αγγελάς, το βάζει. Κάλλης Στεφανίδης Διαμαντόπουλος για δύο. Άστοχος. Rebound από τον Τάκη, ο οποίος θα περάσει. Θα βρει τον Σαπουνά. Πατάει γερά, βγάζει στο τζανί. Έξτρα πάσα, τσιρώνεις. Τρυπά την άμυνα. Και πάνε το λέει. 44-50. Δύο βολές για τον Τσιρόνι. Παραμένει το 49-50. 43-7 για να ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. 0-2. Rebound όμως τελικά από τον Τάκη. Γιατί σε τέτοιο σημείο μετράει και το ποιος το θέλει πιο πολύ. Και είναι τρίπλες, το θέλουν πάρα πολύ. Τσιρώνης, Σαπουνάς, προσποίηση, περιμένει ο Αγγελινάς. Είναι βέβαιο πως θα στάρει. Εκπληκτική με τρίπερς. Κάλλης. Αλλά και η Σαν Μαρίν είναι σπουδαίοι και δεν θα το παρατήσουν. Κάλλης. Λάθος πάσα. Θα μείνουν 3,3 για τους με τρίπερς. Χρόνος που αρκεί
την πέταξε. Αν το βλέπαμε και αυτό. Τι να πω, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 52-50, γυρίζουμε σε λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο απέμεινε για να μάθουμε τον τελικό νικητή σε μια ματσάρα με τα όλα της. Οι Net Trippers βρέθηκαν πίσω με 10, 50-40, αλλά η αντίδρασή τους ήταν καταπληκτική. Έτρεξαν επιμέρους 12-0 και το γύρισαν το ματσάκι. Και έχουμε ακόμα μια περίοδο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Σιρώνης. Θωμαΐδης και τώρα Σαπουνάς. Πέρασε Σαπουνάς. Αγγελινάς για 2. Άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Κάλλη, που δεν το πολύ σκέφτεται, πυροβολή για 3, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αγγελινάς στο αμυντικό rebound. Σαπουνάς. Μπάλα περνάει χαμηλά. Μινογιάννης δεν μπορεί. Rebound του Κάλλη. Σκοράρει 52 όλα. Μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αγγελινάς. Λίστρισε. Κράτησε όμως την ισορροπία του. Σαπουνάς για 3. Όχι, rebound αμυντικό του Κάλλη. Ευκαιρία τώρα για το Σαφμαρίν. Αλλά κλέβει ο Μπομπής στα γελινά. Το Μαΐδης. Αγγελινάς, 7 δευτερόλεπτα. Πασάρισε Σαπουνά. Ακόμα ένα τρίποντα από τον Αντώνη Σαπουνά. Όχι, rebound αμυντικό. Λειτουργούν καλά τώρα τα block-out. Ο Φούγκιας, ο Καμπάσης και φάουλ χαμηλά. Απόλυτη ισορροπία στο γήπεδο του ΣΕΑΠ. Σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για κανονικούς. Κατάλληλο γενικά για οποιοδήποτε προγνωστικό έτσι που θα πάει. Πέρασε ο Κούγιας. Πήρε φάουλ τα εκτελέσει πολύ. Ο Κούγιας, ο οποίος και αυτός έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Για τον Τσιρόνι. Τσιρόνις ψάχνει μια επιλογή. Πασάρισε ο Θωμαΐδη. Ελεύθερος ο Τζίφος. Είναι πέναλτι για αυτόν. Δεν το βάζει όμως. Rebound από Γκάλι. Γκάλις με τον Θωμαΐδη. Θα εκτελέσει για 2. Είναι μεγάλος παίχτης. Είναι πολύ μεγάλος παίχτης. 52-54 διαχειρός Γκάλι. Βλέπουμε μεγάλη ματσάρα εδώ στη Νέα. Αγγελινάς παίρνει τα βήματα και δεν μπορεί να σκοράρει αμυντικό rebound του Κάλλη. Περνάει ο Κάλλης, παίρνει φάουλ, δεν είναι πολλές γιατί άλλαξε απόφαση στον αέρα και πάσα ρε, δεν σούτα ρε. Είναι φάουλ όσο και πολλές. Thank you.
πάρει τα βήματα ο Κάλλης, δεν σούταρε. Άλλαξε απόφαση στον αέρα και πάσαρε. Να ο Κάλλης. Ωραία πάσα του Στεφανίδη που σήμερα είναι σε ρηχά νερά. Αστοχή. Rebound από τον Μάργκελο. Κάλλης. Πάρει για τρεις. Αστοχή. Rebound του Τσιρόνι. Φιτσκοκικό, θρυλερικό, γκρανγκινιολικό. Το Μαΐδης παίρνει την επιλογή από τον Αγγελινά που περνάει την μπάλα. Αγγελινάς γύρισε, ωραίο καλάθι, 54 όλα. Πάνω πέφτει με τρομερή τη χιλία κινήσεις του. Στεφανίδης. Σκρινάριο τα μπάς, πέρασε ο Στεφανίδης. Πασάρι στον καμπάσι, μέχρι μέσα εκείνος. Κακό τελείωμα, αμυντικό rebound. Τρέχει ο Αγγελινάς, σταματάει την τρίπλα, πήρε το foul. Πανδαιμόνιο επικρατεί. Εδώ στη Νέα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μία μέρα με δύο ωραίους αγώνες σήμερα. Και η Tech Bandy νωρίτερα με τους Pitty Lasers που κρίθηκε στο φινάλε με νικητές του Tech Bandy 70-63 και τώρα Αγγελινάς πασάρει στον Μινόγιαννη. Αυτός γυρίζει από εκεί. Θέλει να τρέξει ο Κάλλης. Πάει πάνω στον Αγγελινά. Πολύ ωραία καλάθι. 54-56 από ένα παίχτη που θυμίζει άνεμο. Η απάντηση δεν θα έρθει. Rebound όμως από τον Μινογιάννη. Καλά! Ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς αλλά και ακατάλληλο για όσους έχουν προβλήματα στα αυτιά. Με τόση κόρνα σήμερα. Αστοχή ο Μινογιάννης, λυπάω το αμυντικό. Βλέπει ο Αγγελινάς. Μετά το λάθος. Αεθνιδιασμός. Καλάθι. Γρήγορα αστοχή, ριμπάουντ από τον Μάργκελο. Σκοράρι, 58-58. Μα τι βλέπουμε. Και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και βολή. Αγγελινάς εκτελεί. Αστοχή. Κάλλης θέλει να τρέξει και πάλι. Κλέβει ο Τσιρόνης. Κάλλης στη γωνία. Περνάει, προσπαθεί να παίξει άμυνα ο Τζίπος. Έχει ένα πάσα. Στεφανίδης ελεύθερος για τρεις. Μέσα! Μέσα! 58-61. Τι ματσάρα βλέπουμε. Από το κλέψιμο του Κούνια στον Τζιρόνι που δεν πρόσεξε, δεν του φώναξε κάποιος οι παίκτες του. Και έτσι από εκεί που είχαν ευνηδιασμό είναι τρίπερς. Βγήκαν γέλο σαν Μαρίς στον ευνηδιασμό. Και μετά από την εξαιρετική δημιουργία του Κάλλη έμεινε ελεύθερος ο Στεφανίδης και με ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Τζανής με έντονο ύφος δίνει οδηγίες τώρα στον πάγκο των Ετρίπερ. Οι οποίοι το θέλουν πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το κερδίσουν. Σε μια πραγματική πανδεσία μπάσκετ σήμερα. Και 36, 4 λεπτά και 36 συγκλονιστικά δευτερόλεπτα.
για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το τρελό παιχνίδι. Τσιρόνης με το Στεφανίδη το πέρασε. Πολύ ωραία δημιουργία. Μινογιάννης για τρεις, μέσα! 61-61. Μαγικό παιχνίδι, δίποτε ήταν τελικά. 60-61. Μούγλης περνάει την μπάλα μέσα. Μάρκελος, κλέβει ο Μινογιάννης. Γλονζόρια την μπάλα από τον τύπο που φαίνεται να έχει πέσει. Κλέβει ο Κούγιας. Εδώ δεν γίνεται να στέκεστε το παιχνίδι. Από τη στιγμή που ο παίκτης έχει χτυπήσει το κεφάλι, το παιχνίδι έπρεπε να έχει διεκδικηθεί νωρίτερα. Είχε χτυπήσει ο Τάκης στο πρόσωπο. Το καλάθι μετράει. Νομίζω ότι το μάτσο έπρεπε να σταματήσει. Όταν χτυπήσει το πρόσωπο, το μάτσο πρέπει να σταματάει. Δεν πάει να κάνει θέατρο, δεν πάει να κάνει φλόπερ, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. 60-63. Σημαντική φάση αυτή. Τσιρόνης, ωραία πάσα στον Τάκη. Ο Τάκης κάνει το κοντρόλ. Κλέβουν οι Σαμαρίν. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο για τον Κούγια. Κλέβει ο Δοκμωδός, αλλά μπλοζό στο παρκέ. Πω, τι παιχνίδι βλέπουμε. Στεφανίδης. Σουτάρι για τρεις, είναι άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Γαγνωτού. 3-26. Τσιρόνης. Απέναντι στο Στεφανίδη. Λάθος Τσιρόνη. Η μπάλα είναι και πάλι, όχι. Είναι για το Σαμαρίν. 3-14. Η Σαμαρίν ανταπεξέρχονται και βγάζει δύο άμυνες. Τζανής και Αγγελινάς ετοιμάζονται. Ο Τζίφος θα κάτσει στον πάγκο. Και ο Μινογιάννης. Τζανής, Τσιρόνης, Κοκμωτός, Αγγελινάς και Τάκης. Κάλης για τον Κούγια, πέρασε. Πολύ δύσκολη φάση, παίρνει το φάουλ, δεν βάλει το καλάθι. Μολέσα. Κούγιας σε δύο σημαντικές βολές. Μέσα. 60-64. Μέσα και η δεύτερη με ολίγια της τρέμια τώρα. 60-65. Η Σαμ Μαρίν στο συν 5. 3 λεπτά πριν το τέλος. Σε ένα μάτς με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η μπάλα στα χέρια του Αγγελινά που κρατάει και αφήνει στον αρχηγό τον Τζανί. Παίρνει ένα πικ, παίρνει και δεύτερο. Μένει μόνος του και σουτάρι. Αστοχή, rebound από τον Σπαλιάρα. Σημαντικό rebound τώρα για τους Σαμ Μαρίν. Και ο Κάλης. Πάσα του στο Μάργκελο, εκτέλεσε αυτός, άστοχος, rebound από τον Τζιρόνι, πολύ σημαντικό rebound, λάθος πάσα, κλέβει ο Κάνης, η μπάλα μας στο κεφάλι για τους Net Reapers. Πανέφερε ο Τσιρόνις, η μπάλα στον Κοκμωτό, παραμένει κατοχή για τους Reapers. Παρέμβαση του Κάλλη. 2-21 για το τέλος. Οι Reapers τώρα ψάχνουν ένα σούτ, ψάχνουν ένα μεγάλο καλάθι για να μείνουν ζωντανοί. Επαναφορά για τον Μάνο Τζανί. Και τώρα ο Αγγελινάς, ο καλύτερος παίκτης του σήμερα. Θα σουτάρει για τρεις με ένα βήμα προς τα έξω. Μάλιστα. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο. Φάουλα τον Κοκμωτό, χαζό φάουλ. Γιατί δίνει βολές στον Κάλλη, στον χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ.
βολές για τον καλύτερο παίχτη της διοργάνωσης. Ο Κάλης τη βάζει την πρώτη. 63-66. Από τον απόλυτο στάρ των Yellow Submarine. Έναν franchise player για αυτή την ομάδα. 2-2. Τώρα που να χάσει πολύ. 63-67. Φινάλε thriller. Φινάλε για γερές καρδιές. Αγγελινάς πέρασε. Και το βάλε και αυτό. Είναι αδιανόητος παίχτης. Είναι εδώ κάτι άλλο. 65-67. Χίλια μάτια να είχαμε να βλέπουμε αυτούς τους δύο παιχταράδες όλο το βράδυ. Κλείνεται. Καλή άμυνα. Κοπανίδης 4-3. Εκτελεί για 3 σέρμπολ. Rebound από τον Αγγελινά. Ζανής από βιασμός. Πασάρι. Κοσμωτός. Το χασε. Απίστευτο. Και τώρα ο Κάλης. Χαμένη ευκαιρία, ισοφάριση για τους Net Reapers. Κούγια για τον Γκάλι. Πολύ σημαντική επίδεση για τους Submarine. Μεγάλη αυτή άμυνα για τους Net Reapers. Γκάλις με τον Τζανί προσπαθεί να του παίξει άμυνα. Η πάσα μέσα, Μάργελος, Σπαλιέρας, αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Αγγελινά. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Τάκης, βάζει την μπάλα κάτω. Περιμένει στήριγμα. Αφήνει στο Τζιρόνι. Τσιρώνης, τι πάει να κάνει. Κλείνεται, Τζανής. Πέρασε, πάντα Τζανής. Έξω η πάσα, Τάκης. Κογματός, για το προσπέρασμα. Άστοχος, rebound Στεφανίδη. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Ματσάρα στο γήπεδο του ΣΕΑΠ. Στεφανίδης, προσπαθεί να στήσει κάποια ταχύτητα. Μάργελος. Και τώρα ο Κάλης. Δεν έχουν να δώσει φάουλ. Ό,τι σφυρίζει το οδηγεί στη γραμμή. Κάλης. Περνάει double team. Μάργελος για να σφραγίσει την νίκη. Όχι. Ριμπάουντ του Τσιρόνι. Μπήκαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Τσιρόνις. Έφτιαξε το ρήγμα. Αγγελινάς. Πέρασε. Καό. Δεν κάνει το καλύτερο. Παίρνει όμως το φάουλ. Και δύο βολές για τον Αγγελινά. Μυθικό παιχνίδι. Εδώ στο, στο γήπεδο του ΣΕΑ. Δύο βολές για τον Αγγελινά. Και τώρα μένει να δούμε αυτός ο μεγάλος παίχτης αν θα μείνει ψύχρεμος. Όλο το γήπεδο όρθιο. Τρομερή αγωνία. 6,5 δευτερόλεπτα ακόμα. Έξω η πρώτη. Έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά, αλλά χάνει την πιο κρίσιμη βολή. Έξω και η δεύτερη. Rebound από τον Μάργελο. Κάλης πέρασε το κέντρο. Φάουλ κερδίζει. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε game over. Ο Αγγελινάς έχει κάνει ένα μυθικό παιχνίδι. Μαζί και ο Κάλης. Είναι και οι δύο απολαυστικοί. Και οι δύο το αξίζουν. Θα το πάρει από ό,τι φαίνεται. Ελπίδα. Αν μπει η βολή, έχουν φωνάξει time out. Τώρα ίσως επιλέξει να τη χάσει επίτηδες ο Κάλης για να μην υπάρξει time out. Για να δούμε. Άλλη άποψη. Ο Αγγελόπουλος φώναζε από την κερκίδα χάσει. Ο Κάλης όμως ακόμα και να θέλει να τη χάσει δεν είναι εύκολο. 65-68. Και έχουμε 3,2 που φτάνουν και περισσεύουν για να σουτ. Για τον Γκέλο Σαμάρι. Για να δούμε, γυρίσουμε μετά το time out. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Σε ένα μάτς που τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει δύο εκπληκτικούς παίχτες κατά κύριο λόγο, τον Γκάλι και τον Αγγελινά. Ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά. Να παίζουν στα κόκκινα, να έχουν κάνει μυθικά πράγματα. Είναι Trippers, ψάχνουν ένα σουτ για να το στείλουν το παιχνίδι στην παράταση. Θα μπει. Προλαβαίνουν. Να κάνουν φάουλ οι Submarine, για να δούμε. Ένα σουτ, τρίποντο για παράταση.
μόνο αυτό πια ψάχνουν. Βήματα στην παραφορά από τον Κοκκινοτό. Σωστή υπόδειξη. Και κάπως έτσι τα πάντα φαίνεται να κρίνονται. Κλέβει εκεί προς στιγμή ο Σαπουνάς, αλλά τελικά φάουλ κερδίζει ο Διαμαντόπουλος για βολές. Σφύριγμα πολύ σωστό και πολύ αντρίκο θα πω εγώ. Βολές για τον Διαμαντόπουλο. Τώρα για να γυρίσει αυτό το μάτς πρέπει να τις χάσει και τις δύο και με ένα σούτ από τη μία πλευρά στην άλλη να βάλουν. Έτσι εδώ. Να πω. Δεν ξέρω. Τα έχουμε δει όλα. Είναι άστοχη πολύ. Ριμπάω του Σφαλιάρα. Τέλος αγώνα. Νίκη για το Σαμαρίν. 65-68 μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο γήπεδο της ΕΑ. Εδώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος που αποβλήθηκε, αλλά βλέπει την ομάδα του να παίρνει τελικά μια σπουδαία νίκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.